αυτή και αυτή κάτω από την κυβερνητική βάσανο. Άρα θέλω να σου πω και όλα αυτά εν το συνόλο δημιουργούν τελικά τα μέτρα. Ο κομμουνισμός πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό. Ούτε δογματικός είμαι, ούτε τυραννικός. Εάν ανθρώπινα μπορούμε να βρούμε κάποια συνεννόηση ή κάτι να αλλάξει, το κάνουμε. Το έχουμε κάνει και πάρα πολλές φορές. Ούτε θέλω να διεκδικήσω κανένα αλάθητο, ούτε θεωρώ ότι αυτό που λέω εγώ είναι αναγκαστικά μεγαλύτερη σοφία. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Προσπαθώ ειλικρινά να βρίσκω σε πνεύμα καλόπιση και καλή συνεννόηση απαντήσεις σε δύσκολα ζητήματα σε περίεργες εποχές. Πιστεύω ότι το 2022 θα είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή χρονιά. Όλοι οι πρόδρομοι δείκτες οικονομία μου λένε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Τώρα έρχεται σήμερα μια ανησυχία ορισμένου λόγω τη μετάλλαξη. Μην σα πιάνει την ανησυχία. Πρώτον, τα εμβόλια πρατεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό σίγουρα. Αλλά και αν υποτεθεί ότι αυτή η μετάλλαξη είναι κάτι το απίστευτο που ξεπερνά αυτά τα εμβόλια, απέδειξε η επιστήμη ότι μπορεί να παράγει νέα εμβόλια πάρα πολύ γρήγορα. Άρα το 2022 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Τώρα πρέπει όλοι να κάνουμε λίγο κράτη, λίγο υπομονή και θα δείτε ότι του χρόνου σε αυτή την ετήσια γενική συνέλευση μιλάμε για το πόσο καλά πήγαμε το 2022, όπου θα είναι πιστεύω μια φυσικά που δεν έχουμε ζήσει ποτέ και το γενικό εμπόριο και τον τουρισμό φυσικά και ειδικά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Εύχομαι λοιπόν με κύριε Χαριστοδοσίου καλή θητεία στο υπόλοιπο αυτής μετά τη διαδοχή του Κωνσταντίνου Μίγαλου. Σας εύχομαι ειλικρινά και εσύ ως πρόεδρος να καταφέρει να πετύχει αυτό που πέφτει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος πιστεύω ότι έδωσε οντότητα στην Κεντρική Ένωση, κατάφερε να αναδείξει και αυτό έχει να κάνει και με την προσωπικότητά του. Σας εύχομαι να πετύχετε ακριβώς το ίδιο και ο διάδοχός σας και ο διάδοχός του το καθεξής. Όλοι. Και εγώ θα έχω διάδοχο, όλοι έχουμε διάδοχους. Κανένας δεν είναι μόνιμος σε καμία από αυτές τις θέσεις. Το ζήτημα να δούμε την παρουσία μας στα δημόσια πράγματα σαν μια σκηταλοδρομία, όπου ένα προσπαθεί να δώσει τη σκητάλη λίγο πιο μπροστά στον επόμενο και αυτό με τη σειρά στον επόμενο για να αφήνουμε όλοι κάτι καλύτερο πίσω μας και μια χώρα λίγο καλύτερη από αυτή που έχουμε παραλάβει. Για να μπορούμε να γυρνάμε σπίτια μας και να λένε τα παιδιά μας με περηφάνεια ότι κάποια δουλειά κάναμε και δεν πηγαίναμε απλώς για να περνάμε την ώρα μας. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Έχουμε καλή επιτυχία στη Γενική Συνέλευση και επαναλαμβάνω μεταφέρω και τις ευχές του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος όπως ξέρετε ο ίδιος είναι προσωπικά ο ίδιος πάνω από όλα αυτά τα θέματα επί καθημερινής βάσεως και μας δίνει και την πολιτική του ακρίβεια που ταυτόχρονα χρειάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.